Τι θα λέγες να φωτογραφίζαμε κάποια πρόσωπα, τι λες εσύ είναι. Έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα στο τέλος, mm-hmm. ο ίδιος ο Τάκης Διαμαντόπουλος και είπε εγώ θα ήθελα να το ευχηθώ επειδή αγαπάει πολύ την τηλεόραση. Να ετοιμάσει, να φτιάξει ένα δικό του κανάλι. Ακριβώς, να φωτογραφίσουμε κάποια πρόσωπα. Και να το φτιάξει ακριβώς όπως θέλει. Που θέλει. Εάν το κάνω αυτό, ναι. θα μου μιλάνε 5-6 και καμιά εκατοστή θα μου μιλάνε καθόλου. Αν θα βάζα το πρωί αυτό, το απόγευμα αυτό, το κοινό. Αλλά να σου πω ότι να σας ναι. πω, μπορώ να σας περιγράψω καταρχήν ότι εγώ είμαι φαν της ζωντανής τηλεόρασης. Δηλαδή, αν έκανα κάτι, τώρα θα έκανα ζωντανή τηλεόραση χωρίς μυθοπλασίες. Οι επαναλήψεις μέσα στην διάρκεια της ημέρας θα ήταν όλο ζωντανό. Το περιεχόμενο ζωντανού mm-hmm. θα το διαμορφώναμε. Πάντα πίστευα και σε ειδήσεις και σε ενημέρωση. Το έχω στο μυαλό μου από τότε το ξεκινήσαμε στο Μέγα. Πολύ καλή μυθοπλασία και talent shows χωρίς reality. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να σε φέρουμε σε δύσκολη θέση, έτσι. Δεν θα μας πεις εσύ, θα σου λέμε εμείς πρόσωπα. Α, έτσι είναι πιο εύκολο. Σου έρχεται κανένα πρόσωπο τώρα, εσύ. Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο θα ήθελα να μιλήσουμε, που επιστρέφει μέσω ενός reality show στην Κύπρο. Είχε λείψει πόση απουσία έχει ο Ανδρέας Μικρούτσικο. Ήταν 4 χρόνια. Αρκετό χρόνο, ναι. 3-4 χρόνια. Έχει εκφραστεί και στο παρελθόν για εκείνο με πολύ καλά λόγια. Ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχος, ότι θαυμάζει πάρα πολύ την πορεία. Είναι ένας άνθρωπος τηλεόραση. Όταν τον πρωτογνώρισα εγώ και κάναμε το πρώτο τηλεπαιχνίδι στο Μέγκα το 92, νομίζω ήταν. Πριν κάνουμε το πρωινά και τα βηματινά που έκανα. Ποιο είχατε κάνει. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Μεγαμπάνκα ήταν πολυχρονίο. Ήταν πολυχρονίο. Μεγάλο παζάρι. Το παζάρι. Το παζάρι. Ναι, ναι. Ναι. Αυτός ήταν μουσικός ο άνθρωπος. Και ήταν η ιδέα του Κώστα Γιαννίκου ο Μικρούτσικος. Δεν είναι δική μου. Εγώ τον ήξερα τον Ανδρέα. Ο Γιαννίκος που είχε εκείνη την εποχή σοβαρή ενασχόληση με μουσική τον ήξερε. Τον έφερε στο Μέγκα, έκανε το παιχνίδι πολύ μεγάλη επιτυχία και μετά μετακόμισε, αν θυμάσαι, στο πρωινό. Το οποίο είναι mm-hmm. και απογευματινό. Το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Βλέπουμε τον Ανδρέα στο αεροδρόμιο που πήγε για Κύπρο. Ο Ανδρέας έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία με όλες τις επιτυχίες που ξέρετε. Κάποια στιγμή έγινε λίγο αυτοκαταστροφικός, άρχισε λίγο να γίνεται δύσκολος, περνούσε πολλά προσωπικά προβλήματα και έκανε το μεγάλο λάθος που κάνουμε όλοι μας. Δεν εκμεταλλευόμαστε τη μοναδικότητά μας και αποφασίζουμε ξαφνικά να γίνουμε επιχειρηματίες, διευθυντές. Αυτό το λέω χρόνια σε φίλους μου που είναι πολύ προβλημένοι λόγω της παρουσίας τους μπροστά από τις κάμερες, ότι εσείς έχετε μια μοναδικότητα. Πιθανόν να γίνετε και καλοί διευθυντές, αλλά η μοναδικότητά σας είναι αυτό. Διευθυντές υπάρχουν και άλλοι. Μπορεί να είναι άλλοι 100. Σε μήνα διγενή, Ανδρέας Μικρούτσικος, Ρούλα Κορομιλά, υπάρχει μία. Νίκος Χατζηνικολάου, δεν μιλάω, μεγάλη λίστα έτσι. Και πάντα η συμβουλή μου σε αυτούς ήταν εκμεταλλευτείτε τη μοναδικότητά σας. Την πάτησα και εγώ στον Α. Αντί να περιοριστώ σε αυτά τα οποία ήξερα, δηλαδή να κάνουμε με το Λάτσιο πρόγραμμα και να είμαι ο Γενικός Διευθυντής, όταν μου προτάθη να γίνω Διευθύνων Σύμβουλος, που σημαίνει υπογραφές, λογιστήρια, τράπεζες, επαφές με πολιτικούς, όλο αυτό το πράγμα που κουβαλάει η θέση του Διευθύνων Συμβούλου, είπα ναι, έπρεπε να πει όχι. Α, γιατί υπήρχαν άλλοι Διευθύνων Συμβούλοι καλύτεροι από μένα. Βέβαια. Τράπεζες. Αν βγει στην αγορά, Διευθύνων Συμβούλοι υπάρχουν αρκετοί καλύτεροι από μένα. Αυτό βέβαια, το καλύτερο βέβαια. Αυτό. Πρόγραμμα να είμαστε τρεις, να είμαστε τέσσερις. Άρα ο καθένας μας πρέπει να εκμεταλλεύει την μοναδικότητά του. Παλά, Ευγενία Μανολίδου, τι θα έλεγες, γιατί κάτι άκουσα ότι σ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί δημιουργεί αντιθέσεις, δημιουργεί συζήτηση. Ναι, έτσι, αυτό είναι. Αντί ήθελες το πρόγραμμά σου δηλαδή. Γενικά, όταν κάνεις τηλεόραση, αυτό το οποίο θέλεις να πετύχεις είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεις, να συζητιέται την άλλη μέρα στο γραφείο, στο σπίτι, στο κομμωτήριο, για να το κάνω λίγο πιο. Κανονικό. Ναι. Πραγματικό. Η Μανολίδη το έχει αυτό. Έχει δηλαδή, διχάζει τις γνώμες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την γουστάρουν πάρα πολύ και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου. Αλλά και αυτοί που δεν θέλουν τη βλέπουν. Και αυτοί που δεν θέλουν τη βλέπουν επειδή ακριβώς δεν θέλουν πολύ. Τη βλέπουν για τους λάθος λόγους, αλλά τη βλέπουν. Αδιάφοροι δεν είναι πάντως. Όχι, δεν περνάνε αδιάφοροι. Και αυτό στην τηλεόραση που έχει στη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην περνάς αδιάφορος. Γι' αυτό εγώ. Πάντα εκφράζουμε θετικά για τη Μανολίδου. Βέβαια πιστεύω ότι είναι και ταλαντούχα κοπέλα η οποία δουλεύει και πάρα πολύ. Έτσι. Δηλαδή, ξέρω ας πούμε ότι στο Dancing with the Stars δούλευε πάρα πολύ για να φτάσει στον ημιτελικό που έφτασε. Δηλαδή, είναι καλός συνεργάτης, καλό εργαλείο. Στο Ελλάδα έχει ταλέντα, πώς τη βλέπεις τώρα ως επιτροπή από πέρυσι, από πρόπερση. Εξαιρετική ήταν και μου άρεσαν πάρα πολύ και οι κόντρες και με το Ψινάκι και όλο αυτό το πράγμα που γινόταν στην Επιτροπή, ναι, ναι. εσένα και τους διαγωνιζόμενους, όλο αυτό το τρίγωνο το σπάω, μου άρεσε πάρα πολύ.
Θα είναι απώλεια ο Ψινάκης. Θα είναι απώλεια, λες. Θα είναι απώλεια ο Ψινάκης, αν και ο Χάρης το έχει. Ο Χάρης έχει, έχει τρομερό χιούμορ, το ξέρει και η Χριστίνα πολύ καλά. Έχει την ατάκα. Ο Χάρης ξεκίνησε βοηθός του Τάκη. Δούλευε για μένα και τον Τάκη, δηλαδή στο στούντιο που είχαμε με τον Τάκη. Τη δεκαετία του 80, ναι. Ναι, δεκαετία του 80, ναι. Ήταν βοηθός του Τάκη και είχε μια ανάγκη, πήγε για δουλειές, βοηθούσε στο σύστημα της φωτογραφίας. Πάντως μπήκε δυνατά στις οντισιών, τον είδαμε αυτό, το συζητάγαμε και με τη Σύση. Παίζει δυνατή μπάλα. Είναι δύσκολος. Είναι καλός ο Χάρης και του κόβει. Με τους ταλαντούχους που έρχονται. Δεν είναι... Και του κόβει, δεν φοβάται να πει τη γνώμη του. Έχει ζήσει και πάρα πολλά, έχει δει και πάρα πολλά. Καλή επιλογή ήταν για τη θέση του Ηλία. Αν και επαναλαμβάνω ότι ο Ηλίας θα λείψει. Μάλιστα. Είναι πολύ μοναδικό άτομο τώρα. Να πάμε λίγο σε μια κοπέλα. Μ' αρέσει να τη λέω κοπέλα γιατί έτσι την αισθάνομαι. Την Μαρία Μπεκατόρου, που μετά από τόσα χρόνια στην τηλεόραση, της δόθηκε τελικά η ευκαιρία για το μεγάλο βήμα. Πώς φάνηκε η Μαρία στο ρόλο της? Έχω εκφραστεί και στο παρελθόν πολύ κολακευτικά για αυτήν. Δεν την ξέρω προσωπικά, δεν έχω συναντήσει ποτέ. Είναι ένας φάιτερ της τηλεόρασης, ο οποίος ήταν αφανής για πολλά χρόνια, έτσι, γιατί στο κανάλι που ήταν δεν έχει μεγάλη τηλεθέαση, την ξέρανε μόνο οι λίγοι του χώρου. Αλλά τα 15 λεπτά της δημοσιότητας που της αναλογούν, λόγω του Just the Two of Us, τα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον, παρουσίασε πάρα πολύ καλά, πολύ επαγγελματικά το MasterChef Junior. Δεν πήγε να κλέψει το παιχνίδι, πασάριζε πάρα πολύ καλά. Τα σχόλιά της ήταν μετρημένα to the point. Είναι αυθεντική. Είναι αυθεντική, ήταν ευγνώμων για αυτό που έκανε, χαιρότανε τη δουλειά που της είχε δοθεί. Το βλέπεις, παιδί μου, ότι ήταν χαιρότανε. Τι θα της έδινες μετά από αυτό να κάνει? Νομίζω μια χαρά είναι αυτό. Το MasterChef. Ναι, τέτοιου τύπου προγράμμα. Με δεδομένο ότι είναι εκεί. Πάντως η Ράδιο Ερβίλα την κάνανε πολύ γνωστή. Έτσι, ο Θέμος, ναι, ο Ράδιο Ερβίλα. Που έγινε. Εσύ θα επέλεγες ένα τέτοιο πρόσωπο, αν είχες το δικό σου πρόγραμμα, ή γιατί θυμάμαι πήγαινες λίγο εκτός ασφαλούς όταν είχες αυτή τη θέση. Θα επέλεγες ένα πρόσωπο από ένα τέτοιο κανάλι να το βάλεις σε τέτοια θέση? Γιατί το πριν το MasterChef λες, να την διάλεγε από μόνο σου. Έχει ρισκάρει, εννοείς. Έχει ρισκάρει σε πολλά, όπως και με τη Φέη και τον Γιώργο. Έχει πάρει πολλά ρίσκα που κερδίσει. Μάλλον όχι, μάλλον δεν θα ρισκάριζα. Βέβαια δεν την έζησα και στο Just the Two of Us. Ως διευθυντής προγράμματος, ως Μπούτος δηλαδή, ο οποίος πιθανώς πήρε και πάρα πολύ καλά μηνύματα από όλους για την προσωπικότητα, για την Μπεκατόρου, που αν την γνώρισα και ο ίδιος. Όταν τέλειωσε το Just the Two of Us, είχα πει ότι αυτό το κορίτσι θα τα εκμεταλλευτεί τα 15 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα εγώ. Όπως και τον Γιώργο και τη Φέη που ανέφερε. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Η επιλογή του Πέτρου του Μπούτου στα πρόσωπα της Φέης και του Γιώργου ήταν πολύ εύστοχη. Εγώ θα επέλεγα την Φέη και όχι τη Φέη. Όχι ως ζευγάρι. Ναι. Αυτό τότε θυμάμαι, είχα μιλήσει και με την Φέη και με τον Γιώργο και με τον Πέτρο. Έχω μια φοβία με τα τηλεοπτικά ζευγάρια που είναι και ζευγάρια εν ζωή. Στην πραγματική ζωή δηλαδή. Όχι εν ζωή, στην ζωή. Εάν τσακωθείς με τον έναν, έχεις τσακωθεί και με τον άλλον. Κατάλαβες. Και αυτό εμένα με φοβίζει. Ή επίσης, αν είναι τσακωμένοι αυτή το βράδυ, έρχονται τσακωμένοι. Λέμε ένα ζευγάρι. Ναι. Και επίσης. Αλλά και παρόλα αυτά έχει βγει μια χαρά αυτό το ζευγάρι. Έχει διαψεύσει άψογα. Απόλυτα. Ναι. Οι συμβολές μου στο καλάθι των Χρήστων πήγανε πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Πάρα πολύ καλά. Το δελτίο του, Αντένα, τα έχω πει και στον Στρατή. Είναι ένα εξαιρετικό δελτίο. Είναι ένα δελτίο με πάρα πολλά θέματα, με ελάχιστα παράθυρα και σχολιασμούς. Είναι ένα πολύ θεματικό δελτίο το οποίο έχει βρει το βηματισμό του. Αρναούτογλου. Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και εντάξει, τώρα ο όμορφος κόσμος νομίζω ότι είναι κάτι για να τελειώσει το συμβόλαιο. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, ο Γρηγόρης πρέπει να κάνει ζωντανή εκπομπή. Πρωινό. Πρωινό. Δεν πιστεύεις ότι μετά από όλο αυτό που έζησε, γιατί έζησε νομίζω το πικ αυτής της δεκαετίας, έτσι, ναι, με το πολύ την Κυριακή, είχε φτάσει πια στο απόλυτο όλη αυτή η φούσκα που λέμε. Που μετά ποια φούσκα ότι τώρα να το βλού? Όχι, παιδί μου, στην τηλεόραση. Όχι, απλώς το λέω είναι προσχηθούμε. Προφανώς. Υπάρχει πια, γιατί αν απομονωθεί αυτό. Φερετίνο αποκαλεί φούσκα τον Αρναούτο. Όχι, εσύ το παιδί μου. Αυτά είναι. Για να το προστατεύσω το λέω. Θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Δεν πιστεύεις ότι ήταν δική του ανάγκη ο όμορφος κόσμος να φύγει δηλαδή από το πλατό, να βγει στον δρόμο με τον κόσμο ή του καναλιού ή αυτό? Πιστεύω ότι είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Προφανώς είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, έπρεπε να κάνει κάτι στην τηλεόραση και η εύκολη λύση να πάρουν μια κάμερα. Το ξέρει ο Χρήστος, να βγούμε στους δρόμους και να κάνουμε ωραίες εκπομπές, οι οποίες και λίγο την ψυχούλα μας ηρεμούν και λίγο άλλο προσωπικό μας δίνουν και στη δουλειά βρισκόμαστε. Στην πραγματικότητα
Υπάρχουν δύο είδη εκπομπών. Οι must have, οι απαραίτητες εκπομπές, και οι good to have. Καλό είναι να τις έχουμε. Σε αυτή τη φάση, πρώτα πρέπει να εξαντλήσουμε το must have. Ακριβώς. Και μετά βλέπουμε για το good to have. Θα υπάρχει πρωινή ζώνη του χρόνου, πολύ γρήγορα πες μου, εκτίμηση κάνει. Ναι, ναι. Θα υπάρχει λες. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις για την Κατερίνα Καραβάτου, αφού μπήκαμε σε πρόσωπα, πώς σου φάνηκε όλη αυτή η κίνηση, πώς σου φαίνεται ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις. 1,5 λεπτό έχεις να ξέρεις. Το λέω για ένα. Πιστεύω ότι ήταν άγαρμα αυτό που της κάναν της Κατερίνας πέρσι. Νομίζω ότι δεν έπρεπε όμως να βγάλει τόση πίκρα η ίδια η Κατερίνα για αυτό το οποίο της συνέβη στην εκπομπή του Πέτρου, έτσι. Δεν έπρεπε δηλαδή να... Δεν με πήρε ο ένας, δεν με πήρε ο άλλος. Εντάξει. Στα αγγλικά λένε shit happens. Τώρα κακό συνέβη. Όντως ήταν πολύ άγαρπο. Όντως ήταν η καλύτερη της χρονιά από όσα χρόνια στον Α. Αλλά ήταν μια εποχή που το κανάλι δεν ήξερε θα πουληθεί, θα κλείσει, δεν θα κλείσει. Οι Γερμανοί είχαν αποφασίσει να φύγουν ό,τι και να γίνει. Ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι το κανάλι θα κλείσει. Τώρα τι γίνεται, κυκλοφορεί σε αυτά τα γραφεία, ισχύει αυτό που ακούγεται. Είχα πάει την Παρασκευή, μας πέρασε για δουλειά στον Α, γι' αυτό βγήκαν όλες αυτές οι φήμες. Δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει άρνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Να πω ότι για τον Α έχω πολύ ζεστά αισθήματα. Έχει 5 δεύτερα, λυπάμαι Τζόνι, 5 δεύτερα. Θα ξαναγίναμε μεγάλη χαρά σε ένα κανάλι σαν τον Α. Πες για τον Ολυμπιακό γρήγορα.